Στο σημείο αυτό, να ανοίξουμε ένα παράθυρο στην ενημέρωσή σας. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής έχουμε τον γνωστό δημοσιογράφο και εκδότη της εφημερίδας Ελεύθερη Άποψη στις ΣΑΠΕΣ, τον κύριο Ντίνο Χαριτόπουλο. Κύριε Χαριτόπουλο, να σας καλησπέρισω. Καλησπέρα κύριε Τοντοκότση, καλησπέρα σας και εσάς και τους τηλεθεατές σας. Από ό,τι είδαμε, ένα από τα άρθρα σας αφορούσαν, ξεκίνησαν οι δηλώσεις του κτηματολογίου βασικά και όσον αφορά τις ΣΑΠΕΣ θα σημάνει το κλείσιμο του υποθετικού φυλακίου. Για ποιο λόγο? Κοιτάξτε, καλά το επισημαίνετε, είναι μια επισήμανση και της εφημερίδας μας αυτό. Έχουν ξεκινήσει δηλώσεις για το κτηματολόγιο. Από ό,τι φαίνεται, δόθηκε ένα χρονοδιάγραμμα τρίμηνο περίπου για την ολοκλήρωσή τους. Ενδεχομένως και κατά πάσα πιθανότητα θα δοθεί και μια παράταση. Nice. Το κτηματολόγιο είναι μια σοβαρή και υποδομή αλλά και εργασία που γίνεται εδώ για τον νομό μας, για την περιοχή μας και για τη χώρα μας, αναγκαία που θα έπρεπε εδώ και πολλά χρόνια να έχει γίνει, εσείως φτάσαμε να υλοποιείται. Τώρα, με την ολοκλήρωση του κτηματολογίου κλείνουν και τα τελευταία υποθηκοφυλακία, τα άμυστα υποθηκοφυλακία σε όλη τη χώρα. Ανάμεσα σε αυτά είναι και το υποθηκοφυλακείο των Σαπών, το οποίο έχει μια ιστορία 60 χρόνων περίπου και εξυπηρετεί μια ολόκληρη επαρχία 25-27 χιλιάδων κατοίκων. Επειδή τα υποθηκοφυλακεία πλέον δεν θα υφίστανται, στη θέση τους δημιουργούνται τα κτηματολογικά γραφεία και τα παραρτήματα των κτηματολογικών γραφείων. Δυστυχώς στην αρχική πρόβλεψη δεν έχει συμπεριληφθεί δημιουργία κτηματολογικού παραρτήματος κτηματολογικού γραφείου στις ΣΑΠΕΣ, παρότι υπάρχει υποθηκοφυλακείο. Επειδή όμως αυτό είχε συμβεί και στην Οριστιάδα, αλλά με κινητοποίηση των φορέων της Οριστιάδος αφετράπηκε, δόθηκε υπόσχεση και έχει συμπεριληφθεί η λειτουργία μετά το υποθηκοφυλακείο ενός παραρτήματος κτηματολογικού γραφείου, πολύ αναγκαίο και για εκείνη την περιοχή. Νομίζω ότι και αυτό επισημαίνουμε μέσα από την εφημερίδα μας, ότι θα πρέπει να γίνει μια οργάνωση, μια πανστρατιά όλων των φορέων, όχι μόνο της επαρχίας Σαπών, αλλά ολόκληρο του νομού Ροδόπης, ίσως και της Θράκης, για να πετύχουμε αυτό για την περιοχή μας. Και κάνουμε και κάτι άλλο σε αυτό το άρθρο, κύριε Τοντοκότση. Το συνδέουμε και με τις κινητοποίησεις για την νομική σχολή. Μάλιστα. Επειδή το υποθηκοφυλακείο αφορά σε μεγάλο βαθμό το νομικό κόσμο της περιοχής, δικηγόρους επιτοπλίζω βέβαια και άλλα επαγγέλματα όπως μηχανικούς ή αγρότες και απλούς πολίτες, αλλά τους δικηγόρους. Και επειδή γίνεται μια σοβαρή κινητοποίηση από το νομικό κόσμο και από όλους τους φορείς της Κομωτινής για την νομική σχολή Κομωτινής και ορθώς γίνεται, η ίδρυση τέταρτης νομικής στην Πάτρα θα υποβαθμίσει πολύ και το Πανεπιστήμιο μας και την νομική σχολή της Θράκης. Σε αυτό συμφωνούμε και συντασσόμεθα όλοι. Νομίζω όμως είναι μια καλή ευκαιρία στις συσκέψεις που γίνονται με αυτούς τους ανθρώπους, είτε πανεπιστημιακοί, είτε δικηγορικός συμβουλόγος, είτε συμβουλογραφικός σύλλογος, που έχουν σχέση με το υποθηκοφυλακείο και κατ' επέκταση κτηματολόγιο αργότερα. Είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να υπάρξει μια κινητοποίηση και μέσα στις διεκδικήσεις να μπει και αυτό. Παράρτημα κτηματολογικού γραφείου στις ΣΑΠΕΣ. Αυτό τονίζουμε και αυτό επισημαίνουμε. Κύριε Χαριτόπουλε, κάτι άλλο τώρα, το αναδεικνύεται και μέσω της εφημερίδας επί της Εθνικής Οδού στις ΣΑΠΕΣ. Βλέπουμε αρκετές επικίνδυνες τσιμεντοκολόνες. Σίγουρα κινδυνεύουν τόσο οι κάτοικοι, οι άνθρωποι, οι οχήματα. Οχήματα, περιουσίες, σπίτια. Κοιτάξτε, οι κολόνες επί της Εθνικής Οδού Σαπών από το γήπεδο μέχρι και περίπου τον κόμβο του Αρσαγιού είναι παλιές, είναι 50 ετών. Ακριβώς. Έχουμε επισημάνει, προχθές το βράδυ εγώ ίδιος ήμουν μάρτυρας, γυρνώντας από την Κομωτινή σε ήταν πεσμένη μια κολόνα, έχουν φθαρεί πάρα πολύ. Περισσότερες έχουν φύγει τα πήματα από τα τσιμέντα τους και φαίνονται και τα σίδερα. Ένας αέρας, μια κακοκαιρία, μια θύελα, και ίσως και χωρίς αυτά φοβόμαστε ότι πάρα πολλές θα πέσουν και εκτός από τους κινδύνους με το ρεύμα και τις άλλες παρενέργειες μπορεί να θρηνήσουμε και θύματα ή να έχουμε και προβλήματα στο επίπεδο καταστροφής οχημάτων, κτηρίων κτλ. Γιατί οι κολόνες είναι εντός, αυτές είναι 50 ετών περίπου, ίσως και παραπάνω, κύριε Τοντοκότση. Επισημαίνουμε λοιπόν το θέμα και κάνουμε έκκληση προς όλους τους αρμόδιους. Σε αυτή την περίπτωση μου φαίνεται ότι η περιφέρεια έχει το μεγαλύτερο βαθμό ευθύνης, διότι είναι επί της Εθνικής Οδού, να γίνει μια αντικατάσταση αυτών των κολόνων και να βρούμε καινούργιες σύγχρονες για να αποσυρθούν και οι κίνδυνοι μιας τέτοιας εξέλιξης δυσάρεστης. Μάλιστα. Κύριε Χαριτόπουλε, πολύ πεσμένη είναι τελευταίο καιρό η κίνηση στην αγορά. Αυτό είναι ένα θέμα που το αναδεικνύει η εφημερίδα μας και λόγω της έλευσης των εορτών και των Χριστουγέννων.
Νομίζω ότι κάνοντας ένα ρεπορτάζ στην αγορά του Σαπών, διαπιστώνουμε ότι είναι πάρα πολύ πεσμένη κίνηση. Δεν θυμίζει σε τίποτα, τουλάχιστον μέχρι σήμερα, εορταστικό κλίμα, εορταστική περίοδο. Έχουμε μια ελπίδα με το κοινωνικό μέρισμα, με τις επιδοτήσεις που θα δοθούν, με τις συντάξεις που θα δοθούν πριν τα Χριστούγεννα, με μια κίνηση έτσι, χρηματοδοτήσεων και επιδομάτων, να κινηθεί η αγορά. Εάν δεν κινηθεί και τώρα, αυτή είναι η τελευταία ελπίδα της, των καταστηματαρχών των Σαπών για τη χρονιά. Ελπίζω σε κάτι. Εάν δεν κινηθεί και τώρα, τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα. Πάρα πολύ άσχημα, και νομίζω ότι θα δούμε στις αρχές του νέου έτους και άλλα καταστήματα να κλείνουν και να ελιγώνει περαιτέρω η αγορά των Σαπών. Εύχομαι να μην συμβεί αυτό. Εύχομαι έστω και την τελευταία στιγμή να υπάρχει μια κίνηση στην αγορά. Οι υποχρεώσεις των επαγγελματιών είναι πάρα πολλές, με τα τέλη κυκλοφορίες, με τον ΕΦΚΑ, με το ΕΜΦΙΑ, με όλες τους τις δαπάνες, ΔΕΗ, ΟΤΕ, νερά και αυτά, που λίγο στο τέλος της χρονιάς. Αν κινηθεί η αγορά και βοηθηθούν να ανταπεξέλθουν σε αυτές τις δυσκολίες και σε κάποια δάνεια ή κάποιες άλλες υποχρεώσεις που έχουν, έχει καλώς. Αλλιώς δεν βλέπω ευίωνα τα πράγματα για την οικονομία και για την αγορά των Σαπών το έτος 2019. Μάλιστα. Κύριε Δερτόπουλο, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλό σας βράδυ. Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστώ πολύ.